Και να ολοκληρώσουμε με έναν ακόμη υποψήφιο ευρωβουλευτή από το Κόμμα Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Νίκο Μενεγή. Καλή σας μέρα, κύριε Μενεγή. Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούμε τι έχει να προσφέρει δική σας υποψηφιότητα σε αυτό το τοπίο της Ευρώπης που αφήνουμε. Ποια είναι η νέα Ευρώπη που θέλουμε και που θα πρέπει να κατευθυνθούμε σύμφωνα με την Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευση, αμήν τι άλλο, και ο κύριος Σόρας, που είναι πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, εμφανίζονται σαν αχρονικό, αμήν τι άλλο, όταν κανένας κομματικός μηχανισμός δεν διασφάλισε τα δίκαιά μας και αμήν τι άλλο δεν στήριξε τη θέση μας, ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα ζούμε σε μια χώρα που το 90% της νομοθεσίας έρχονται με ευρωπαϊκές οδηγίες και εφαρμόζονται στη χώρα μας, και ήδη αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνει ένα τεράστιο άδικο με οικονομικές προτάσεις. Με όλα αυτά τα μνημόνια που υπογράφτηκαν, ακόμα και με παρέδοση εθνικής κυριαρχίας, που σήμερα δηλαδή όλοι αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί που ζητάνε ψήφο παραδώσαν εθνική κυριαρχία. Άρα δεν ξέρω ποια θέση θα στηρίξουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Άρα αντιλαμβανόμαστε σήμερα ότι ενώ εκτελέστηκε ένα, αν το θέλετε, μια στρατηγική οικονομικής πολιτικής που τέθηκε από ευρωπαϊκό επίπεδο, σήμερα έχω ένα διπλάσιο χρέος. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι κάτι συμβαίνει στη χώρα μου. Mm-hmm. Άρα είναι η ώρα που πρέπει να ελέγξω. Τα μην τι άλλο, ιδιοκτήτης εμφανίζομαι και ως πολίτης να ασκήσω την πολιτική μου, γιατί όλη η πολιτική αυτά τα χρόνια, αυτές οι εφευρέσεις, οι κατασκευασμένες, τα εξειδικευμένα άτομα όπως εμφανίστηκαν να εκτελέσουν την πολιτική, λες και όλοι εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στον τόπο μας, λες και όλοι εμείς δεν ξέρουμε τι προβλήματα έχει η Ορεστιάδα και ποιες λύσεις πρέπει να συμβούν. Α μην τι άλλο όμως, γνωρίζουμε και ποιοι είμαστε, μιλάμε από τον τόπο μας. Και με ένα πραγματικό πλούτο που εμφανίστηκε από τον κύριο Σόρα και από την Ελλήνων Συνέλευση κατά επέκταση, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο, αλλά σε ένα χρονικό που όλοι στην ουσία δυναστεύουν και δεσμεύουν σήμερα τη χώρα μας, και δι' δεν έχει το ρόλο και τη θέση η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που αρμόζει στην ευρωπαϊκή έδωση, με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ελλάδα στήριξε και στηρίζει μέχρι και σήμερα την Ευρώπη, έχει χρηματοδοτήσει και έχει δανειοδοτήσει πάρα πολλές χώρες από αυτές, και σήμερα βλέπω μια Ευρώπη να ασκεί και μια πολιτική και να στηρίζει θέση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα μου πραγματικά τραγική, με μια, αν το θέλετε, παράνομη εισβολή μεταναστών σε όλα τα επίπεδα, έντονο το πρόβλημα στην περιοχή σας. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ και να κατανοήσω πότε συμφωνήσαμε σε μια τέτοια πολιτική. Και αν δεν συμφωνήσαμε, αυτές οι οδηγίες γιατί εφαρμόζονται στη χώρα μου? Γιατί σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι και σε επίπεδο χώρας μπορούσε η χώρα, σε ό,τι έχει συμβεί σήμερα διαχρονικά, να ασκήσει βέτο, όπως άσκησε βέτο η συγκεκριμένη κυβέρνηση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε και χαρακτήρισε το γεγονός που συνέβη στα Τέμπη ως δολοφονία. Mm. Άρα εμφανίζεται η κυβέρνησή μου και ασκεί βέτο ότι δεν ήταν δολοφονία, ήταν κάτι άλλο. Για δεν άσκησε βέτο σε όλες αυτές τις πολιτικές σήμερα που έχασα όλους τους οδικούς άξονές μου, που έχω χάσει όλα τα λιμάνια μου, που έχω χάσει ό,τι σήμερα έχω χτίσει με υδρότα και αίμα διαχρονικά και θα μπορούσα να αναπτυχθώ και οικονομικά και αν μη τι άλλο να διαχειριστώ τα του οίκου μου. Και ο καθένας σήμερα να ψάχνει να βρει λεφτά. Mm. Όταν είσαι στο σπίτι σου, ξέρω ακριβώς που πραγματικά είναι το κάθε τι. Άρα ξέρω τι συμφωνίες έχω υπογράψει, ξέρω τι καταπιστευματικούς λογαριασμούς έχω και ξέρω ένα πλούτο που έχω, γιατί εγώ είμαι απαρχής του πλανήτη εδώ. Άρα αρχόμαστε να επαναπροσδιορίσουμε στην ορθή τους βάση κάθε δίκαιο, κάθε ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, και ξεκινάμε από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι ένας ολόκληρος πλανήτης. Όταν όμως έχεις μπει στο σπίτι μου, όταν έχεις μπει στο σπίτι μου, εσύ ψάχνεις για λεφτά. Εγώ ξέρω ακριβώς που είναι το κάθε τι. Αλλά δεν γίνεται σήμερα όλοι να ψάχνουν να βρούνε τι. Για ένα πλούτο πιστοποιημένο και πραγματικό που είχε εμφανιστεί όλα αυτά τα χρόνια τον κύριο Σόρα, και να δεχόμαστε σήμερα μια λασπολογία σε όλα τα επίπεδα να προσβάλλουμε τι? Το γεγονός της αλήθειας. Ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν χρηματοδοτούνται από τον Έλληνα πολίτη. Αλλά πρωτίστως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όλα και τα πάντα συμβαίνουν για μας, τους ανθρώπους που υπάρχουν ως μια μονάδα στη χώρα μας. Άρα το δίκαιο δεν πρέπει να είναι κοινό για όλους? Έχει άλλο δίκαιο ο κομμουνιστής, άλλο δίκαιο ο σοσιαλιστής? Το δίκαιο δεν είναι κοινό για όλους? Σε μια δομημένη χώρα που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε θεσπίσει όργανα και υπηρεσίες για να υπηρετούν ποιον?
αν όχι τον ίδιο τον πολίτη. Σήμερα τι συμβαίνει στη χώρα μας. Πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι της ασφάλειας. Το περιβάλλον σήμερα στη χώρα μας, που σε λίγο μπαίνουμε καλοκαίρι, και οι μνήμες από το παρελθόν, πέρσι, είναι πρόσφατες. Τάει και όλη η Ελλάδα. Το περιβάλλον πώς διασφαλίζεται? Με τι μέσα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη? Η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να διασφαλίσει τα σύνορά μας? Δεν θα έπρεπε να έχουμε τα δικαιότερα μέσα για να διασφαλίσει η χώρα μας το περιβάλλον? Άρα τι λέτε στον κόσμο, και να κλείσουμε με αυτό, ποιο είναι το μήνυμά σας? Άρα σήμερα είναι η ώρα που κάθε άνθρωπος εκεί έξω πρέπει να πάρει θέση, γιατί όλοι αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έκαναν τον κύκλο τους. Δεν υπάρχει να εκτελέσουν τίποτα δημιουργικό και να διασφαλίσουν το δίκαιό μας. Αν μπορούσαν να το κάνουν, θα το είχαν κάνει. Άρα σήμερα το μόνο που ζητούν είναι μια ασυλία διαχρονικά να βρίσκονται στη Βουλή, για να μην μπορεί να τις ακουμπήσει κανένας. Και παράλληλα να υπογράφουν δεσμευτικές συμφωνίες για μια λιτότητα που έχει έρθει σήμερα στη χώρα, για όλους αυτούς τους δυσβάσταχτους νόμους που σήμερα εξοντώνουν το γένος μας. Όλοι όμως αυτοί είναι διαχειριστές, είναι υπάλληλοι. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μενεγή, παρακαλώ. Οι ιδιοκτήτες είμαστε εμείς, και στις 9 Ιουνίου παίρνουμε θέση στο δικό μας πολιτικό φορέα, την Ελλήνων Συνέλευσης. Γι' αυτό δημιουργήθηκε, γι' αυτό εμφανιστήκαμε και με τον κύριο Σόρα, για να βάλουμε ένα τέλος και για μια νέα αρχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σας... με ένα πραγματικό πλούτο. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά, γεια σας, τα ξαναπούμε. Λοιπόν, φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο εμείς.